Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο καθημερινό μας ραντεβού από την εκπομπή Infotainment εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Τζοάννα Χριστοφόρου και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα για να συζητήσουμε θέματα από όλη την Ελλάδα και φυσικά και το εξωτερικό. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με φόρους. Φόρους όμως όχι που μας έρχονται, γιατί αυτούς δεν τους ξέρουμε, είναι μάλλον δεδομένο ότι θα μας έρθουν κάποια στιγμή, αλλά με την φορολογία εισοδήματος που πρέπει να δηλώσουμε μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2014. Έχει ξεκινήσει λοιπόν η αντίστροφη μέτρηση και εμείς εδώ στο zoogla.gr είμαστε έτοιμοι να θέσουμε αλλά και να απαντήσουμε σε κάποια κέρια ερωτήματα που καίνε το συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει να γνωρίζετε λοιπόν ότι φέτος για δεύτερη χρονιά οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του TaxisNet. Παράλληλα για πρώτη φορά εισάγεται και η καινοτομία της προσυμπλήρωσης, αφού όλοι όσοι δίνουν βεβαιώσεις σε μισθωτούς συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και βεβαιώσεις για εμπορικές συναλλαγές, υποχρεώθηκαν σε αποστολή στοιχείων που θα συμπληρώσουν τα εισοδήματα της κάθε δήλωσης. Αλλά για να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και τι σημαίνουν, θα συνδεθούμε σε λίγο τηλεφωνικά με τον φοροτεχνικό, τον κύριο Αντώνη Μουζάκη, για να μας λύσει όλες τις απορίες και τις δικές μας, αλλά φυσικά και τις δικές σας. Να σας πω ότι προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι, το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε την Παρασκευή στην δημοσιότητα ένα φυλάδιο με τις αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014. Προλογίζοντας το σχετικό οδηγό, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, ο κύριος Θεοχάρης, τόνισε πως το φυλάδιο έχει σκοπό να βοηθήσει τους φορολογούμενους στην ορθή υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, η οποία θα υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2014. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών για παράταση των δηλώσεων και αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία. Δεν γνωρίζω αν έχουμε τον κύριο Μουζάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν τον έχουμε ακόμα τον κύριο Μουζάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Οπότε θα συνεχίσουμε κανονικά με τα υπόλοιπα θέματα μέχρι να μπορέσουμε να συνδεθούμε μαζί του. Θα πάμε στις φυλακές Μαλανδρίνου, στο θέμα που ταλανίζει την ελληνική δικαιοσύνη αλλά και τις ελληνικές φυλακές τις τελευταίες εβδομάδες, ύστερα από την δολοφονία του σοφρονιστικού υπαλλήλου του Γιώργου Τσιρόνη από τον ισοβήτη Αλβανό, τον Ηλία Καρέλη, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του φαίνεται ότι δολοφονήθηκε. Καταπέλτης είναι το κατηγορητήριο που συνέταξε η ανακρίτρια Σερών, Γεωργία του Τουντζή, σε βάρος των σοφρονιστικών υπαλλήλων της Μιγρήτας Σερών, που φέρονται να πρωτοστάτησαν στα βασανιστήρια κατά του Αλβανού βαρυπινίτη Ηλία Καρέλη, από τα οποία επήλθε τελικά και ο θάνατός του. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, 15 τον αριθμό που αναφέρονται ονομαστικά ένας προς έναν, υπέβαλαν για πάνω από 2 ώρες το 42χρονο κρατούμενο συστηματικά και αδιαλείπτως σε βασανιστήρια προκειμένου να τον τιμωρήσουν για τη δολοφονία του συναδέλφου τους Γιώργου Τσιρόνη στις φυλακές Μαλανδρίνου. Θα διακόψουμε τώρα αυτό το θέμα με τις φυλακές Μαλανδρίνου και θα σας πούμε και μία άλλη είδηση με επίθεση ενός κρατούμενου σε σοφρονιστικό υπάλληλο αλλά που έγινε στις φυλακές των Τρικάλων, για να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Μουζάκη, τον φοροτεχνικό, για να λύσουμε όλες τις απορίες που μπορεί να έχουμε για την δήλωση των φορολογικών δηλώσεων. Κύριε Μουζάκη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Για πείτε μας λίγα πράγματα, γιατί έχουν ξεκινήσει από τις 20 Μαρτίου να συμπληρώνονται οι δηλώσεις στο TaxisNet ηλεκτρονικά και είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται αυτό το πράγμα. Σωστά. Στα πλαίσια λοιπόν της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι δηλώσεις πλέον ήδη, όπως είπατε, έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη χρονιά, υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι διευκολύνει απεριόριστα τόσο τη διοίκηση αλλά και την πλειοψηφία των φορολογουμένων, αφού δεν χρειάζεται η αυτοπρόσωπη παρουσία, η ταλαιπωρία με ουρές στην αρμόδια δόη και ούτω καθεξής. Επίσης φέτος, σε μεγαλύτερη έκταση από ότι πέρσι, έχουμε την εξής διαφοροποίηση. Mm-hmm. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, για να μην πω καθολικά, οι κωδικοί των αμοιβών
και των απολαβών εν γέννη των πολιτών είναι προσυμπληρωμένη. Δηλαδή θα διαπιστώσει ο πολίτης μπαίνοντας μέσω σύστημα για να αποστείλει τη φορολογική του δήλωση, είτε είναι μισθωτός, είτε είναι συνταξιούχος, είτε είναι επαγγελματίας και του έχουν καταβληθεί αμοιβές και έχει παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος, θα βρει μέσα στην ηλεκτρονική δήλωσή του προσυμπληρωμένα τα πεδία. Δηλαδή θα φαίνεται τόσο ο μισθός του ή η σύνταξή του ή η αμοιβή που έχει πάρει, καθώς και ο φόρος που του έχει παρακρατηθεί. Στις περιπτώσεις βεβαίως που υπάρχει λάθος, γιατί ενδέχεται να υπάρχει και λάθος. Ναι, να μην είναι ακριβή τα στοιχεία, ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Ή μπορεί να μην είναι ακριβή τα στοιχεία, ή μπορεί να μην έχουν συμπληρωθεί καθόλου, γιατί κάποιος ξέχασε να υποβάλει, ενώ είχε υποχρέωση, ο εκαθαριστής μισθοδοσίας, δηλαδή ο εργοδότης ή ο ασφαλιστικός φορέας. Σε αυτή την περίπτωση το έχει προβλέψει το Υπουργείο Οικονομικών και υπάρχει αντίστοιχος κωδικός, όπου προβλέπεται να συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει συμπληρωμένο πεδίο από τους εργοδότες. Όμως πριν το κάνει αυτό, καλό θα είναι, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, να έχει επικοινωνήσει με το φορέα μισθοδοσίας, δηλαδή με τον εργοδότη του ή τον ασφαλιστικό φορέα ή τον εργοδότη όταν μιλάμε για τους ιδιώτες, προκειμένου να διορθώσει ο εργοδότης το λάθος ποσό ή, αν δεν έχει υποβάλει, να υποβάλει δήλωση. Υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι πλέον όλοι θα έχουν τα στοιχεία αυτά των φορολογικών δηλώσεων στο έντυπο. Δεν θα χρειάζεται να κάνουν κάτι άλλο ή μη μόνο να συμπληρώσουν όλα τα άλλα πεδία που αφαιρούν είτε στις δαπάνες που έχουν κάνει και θα τύχουν φοροεκπτώσεων, αυτές τις ελάχιστες που έχουν μείνει, είτε στην δαπάνη που έχουν κάνει για αγορά κινητής ή ακίνητης περιουσίας, ή σε δαπάνες που, ή στον τρόπο κτίσης από αγαθών που έχουν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, ή θα πρέπει να συμπληρώσουν τα τεκμήρια τους, δηλαδή να συμπληρώσουν αν έχουν αυτοκίνητο στην κατοχή τους, που και αυτό είναι προσυμπληρωμένο ήδη για το αυτοκίνητο που ήδη είναι δηλωμένο από πέρσι, ή ακόμα και για τα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούν. Στις περισσότερες των περιπτώσεων λοιπόν τα παιδεία δίνουν τη δυνατότητα να δεις τα στοιχεία που έχεις δηλώσει σε προηγούμενες δηλώσεις, να δεις για παράδειγμα το αυτοκίνητό σου, να δεις το σπίτι σου. Σου προτείνει λοιπόν και εσύ πρέπει να διαλέξεις ποιο είναι το σωστό ή αν είναι λανθασμένο να το διορθώσεις. Άρα υπό αυτή την έννοια φέτος οι δηλώσεις σίγουρα είναι, αν θέλετε, σε εισαγωγικά ευκολότερες, αφού τα περισσότερα πεδία είναι προσυμπληρωμένα, στα περισσότερα πεδία υπάρχει πληροφόρηση, άρα εσύ θα δεις αν είναι σωστή ή λανθασμένη και θα την τροποποιήσεις, ή εκεί που δεν υπάρχει καθόλου, μόνο και μόνο τότε θα χρειαστεί συμπλήρωση. Σε περίπτωση λάθους, πρέπει αυτός που υποβάλλει τη δήλωση να επισκεφτεί την αρμόδια ΔΟΗ, την αρμόδια εφορία, για να τακτοποιηθεί το θέμα ή όχι? Γίνεται όχι, μόνο ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση, κοιτάξτε, στην περίπτωση παράδειγμα του λάθους σε μια βεβαίωση αποδοχών, δηλαδή εγώ εργαζόμουν σε έναν εργοδότη και είχα πάρει αμοιβές 12.000 ευρώ και ο εργοδότης δεν μπήκε καθόλου στο σύστημα να υποβάλει αυτή τη βεβαίωση, θα πρέπει να επικοινωνήσω εγώ με τον εργοδότη και να του πω ότι είναι υποχρεωμένος να υποβάλει και να πάει να υποβάλει τη δήλωση. Άρα μέσα στον εργοδότη. Ακριβώς. Ή στην περίπτωση που ενώ έχω πάρει αμοιβές 12.000 ευρώ, βλέπω ότι αυτός έχει γράψει 15 από λάθος, πρέπει να επικοινωνήσω μαζί του να του πω να το διορθώσει. Αν αυτός πει ότι εγώ 12 έστειλα προς το Υπουργείο Οικονομικών και είναι πρόβλημα του Υπουργείου, πρέπει να επικοινωνήσω με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για να κάνει τη διόρθωση. Όμως νομίζω ότι αυτές όλες οι περιπτώσεις δεν θα είναι πολλές. Ελπίζω ότι με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι σήμερα είναι η μειοψηφία και όχι η πλειοψηφία. Η πλειοψηφία νομίζω των στοιχείων έχουν περάσει ορθά. Υπό αυτή την έννοια τα περισσότερα νομίζω θέματα είναι ήδη λυμένα. Επίσης με τον αυτό τρόπο υπάρχουν και τόκοι των καταθέσεων. Είναι ήδη τα πεδία, υπάρχουν ήδη τόκοι των καταθέσεων περασμένοι στο σύστημα. Μπορεί κάποιος να πατήσει στο σημείο εκείνο που ορίζει το έντυπο για να δει τους τόκους που έχει από διάφορες τράπεζες από την Ελλάδα. Δυστυχώς βέβαια όμως σε αυτή την περίπτωση όταν υπάρχουν συνδικαιούχοι, και δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά άλλωστε, οι τόκοι έχουν καταλογιστεί σε ένα πρόσωπο, μόνο σε έναν εκ των 2, 3, 4 συνδικαιούχων. Άρα τι πρέπει να κάνει αυτός? Να δηλώσει το πραγματικό γεγονός. Αν παράδειγμα εγώ με εσάς έχουμε ένα κοινό λογαριασμό και τα χρήματα που έχουμε μέσα είναι 50-50, αν έχουν βάλει τους τόκους μόνο σε μένα, τι πρέπει να κάνουμε? Να βάλω εγώ τους μισούς τόκους και να σας πω να βάλετε εσείς τους άλλους μισούς. Αν διαπιστωθεί ότι παράδειγμα όλα τα χρήματα είναι δικά σας, πρέπει να τους βάλετε εσείς τους τόκους και όχι εγώ, και ούτω καθεξής. Νομίζω λοιπόν ότι καλό θα είναι να με προσοχή να βλέπουν οι φορολογούμενοι όταν υποβάλλουν μόνο τους τη δήλωση όλα αυτά τα πεδία, να τα ελέγχουν προκειμένου να βλέπουν του λόγου του αληθές ή σε συνεργασία με το φοροτεχνικό τους για όσους ζητούν τη βοήθεια φοροτεχνικών για να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους,
φυσικά προσκομίζοντας σε κάθε περίπτωση όλα τα στοιχεία. Κύριε Μουζάκη, πώς ο κάθε φορολογούμενος μπορεί να γνωρίζει το ποσό του φόρου που είναι υποχρεωμένος να πληρώσει? Με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, ξέρετε, το σύστημα θα σου λέει ότι έχεις να καταβάλεις αυτό το φόρο. Στη συνέχεια θα ακολουθεί το ακαθαριστικό σημείωμα που θα δίνει και την πλήρη ανάλυση. Και από εκεί και πέρα, εσύ έχεις τη δυνατότητα μέσα από το σύστημα, γιατί μπαίνοντας, ξέρετε, το σύστημα τώρα μπορούμε να δούμε όλοι μας την εικόνα. Τόσο δηλαδή τους φόρους που οφείλουμε από φόρο εισοδήματος, είτε και από άλλες φορολογίες. Άρα λοιπόν, μπαίνοντας μέσα, τυπώνοντας το ακαθαριστικό σημείωμα, υπάρχει και ταυτότητα οφειλής ενσωματωμένη σε αυτό, που με βάση αυτήν την ταυτότητα οφειλής μπορείς, είτε επισκεπτόμενος μια τράπεζα, είτε μέσα από το web banking, να πληρώσεις το φόρο εισοδήματος που σου αναλογεί. Να θυμίσω ότι φέτος πληρώνουμε το φόρο εισοδήματος σε τρεις διμηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση, ανεξάρτητα από το πότε θα υποβάλουμε τη δήλωση, λήγει 31 Ιουλίου. Η δεύτερη δόση 30 Σεπτεμβρίου και η τρίτη δόση 30 Νοεμβρίου. Ξαναλέω, ανεξάρτητα από το πότε θα υποβάλουμε τη δήλωση. Όμως, μην περιμένουν οι πολίτες να παίρνουν να υποβάλουν τη δήλωση τελευταία στιγμή και δει τον Ιούνιο μήνα, επειδή η προθεσμία εκπνέει 30 Ιουνίου, γιατί τότε και αυτοί θα δυσκολευτούν και οι λογιστές φοροτέχνες, όσο επαγγελματίες θα δυσκολευτούν. Καλό θα είναι να υποβάλουμε έγκαιρα τις φορολογικές δηλώσεις, αφού το Υπουργείο Οικονομικών, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και το γνωρίζουμε όλοι, δεν προτίθεται να δώσει παρατάσεις. Άρα, όσο πιο γρήγορα, τόσο πιο καλά για όλους. Για τις αποδείξεις, τι γίνεται φέτος, τι ισχύει? Αναφορικά με τις αποδείξεις, ξέραμε ότι πέρσι συλλέγαμε αποδείξεις σε ποσοστό 25%. Εξακολουθούμε να συλλέγουμε τις ίδιες αποδείξεις ακριβώς από τους ίδιους φορείς, όπως και πέρσι, μόνο σε διαφορετικό ποσοστό. Φέτος λοιπόν σε ποσοστό το 2014 10%. Ποιοι συλλέγουν αποδείξεις? Αυτοί που θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών. Δηλαδή μισθωτοί συνταξιούχοι, επίσης αυτοί που δεν έχουν τεκμήρια καθόλου και θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών, καθώς και εκείνοι που έχουν μπλοκάκι και δεν θα φορολογηθούν με την κλίμακα των ελευθέρων επαγγελματιών, αλλά με την κλίμακα των μισθωτών. Άρα λοιπόν αυτοί και μόνον αυτοί είναι υποχρεωμένοι να συλλέγουν αποδείξεις προκειμένου να τύχουν τις φορολάφρυνσης που δίνει τη δυνατότητα νομοθέτης σε αυτούς των 2.100 ευρώ. Δεν είναι όμως υποχρεωμένοι να τη συνυποβάλλουν, είναι όχι, μόνο γιατί να το ζητηθούν. Σωστά, γιατί δεν συνυποβάλλουμε τίποτα, αφού η δήλωση γίνεται ηλεκτρονικά, όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα κρατάμε στο αρχείο μας, ούτως ώστε όταν και όποτε μας ζητηθεί να τα προσκομίσουμε στην αρμόδια αρχή, να το κάνουμε πάραυτα. Μάλιστα, τι αποδείξεις περνάνε στην εφορία? Ιατρικές δαπάνες, φαντάζομαι, και τα φάρμακα περνάνε. Σαφώς και περνάνε, γιατί μας δίνουν φοροέκπτωση, φοροελάφρυνση ούτως ή άλλως. Όμως, τι πρέπει να έχουμε κατά νου? Ότι συλλέγουμε όλες τις αποδείξεις, εκτός ενδεικτικά λέω, τις αποδείξεις που αφορούν τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, δηλαδή ίδρυψη, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες γενικά, δηλαδή και σταθερή τηλεφωνία και κινητή τηλεφωνία. Τα εισιτήρια κάθε είδους δεν μετράνε. Οι δαπάνες που έχουμε κάνει για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, κοινόξυλες, δαπάνες στην πολυκατοικία δεν μετράνε, καθώς και οι δαπάνες εκείνες που αφορούν αγορά περιουσιακών στοιχείων. Όλα λοιπόν τα άλλα σε γενικές γραμμές μετρούν. Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε συλλέξει αποδείξεις προκειμένου να τύχουμε τις όποιες φορολάφρυνσης μας δίνει τη δυνατότητα νόμος. Οι αποδείξεις από φροντιστήρια που έχουν οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους και από οι αποδείξεις των ταξί, μπορούμε να τις μετρήσουμε αυτές ή όχι? Μετρούν κανονικά, ναι, ναι, μετρούν κανονικά. Ωραία. Και θέλω να σας κάνω μία τελευταία ερώτηση. Στην περίπτωση που υπάρχουν εργαζόμενοι σε μία εταιρεία, οι οποίοι όμως δεν έχουν λάβει τις αποδοχές τους, είτε όχι γιατί η εταιρεία έχει έρθει σε πτώχευση, αλλά λόγω αδυναμίας του εργοδότη να τους καταβάλει τις οφειλές τους. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Θα πρέπει να δηλώσουν ότι στη δήλωσή τους ότι τα έχουν πάρει αυτά τα χρήματα ή όχι? Όχι, όχι. Θα πρέπει να δηλώσουν και να φορολογηθούν μόνο για τις αποδοχές εκείνες τις οποίες έλαβαν και όχι για το σύνολο των αμοιβών. Άρα λοιπόν διορθώθηκε και για το 2013 τις δηλώσεις που θα κάνουμε φέτος. Αυτό το πρόβλημα που υπήρχε και το είχαμε θέσει στο Υπουργείο Οικονομικών και το διόρθωσε με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις 30 Μαρτίου από την Βουλή των Ελλήνων. Και τι λέει αυτό? Ότι θα δηλώσει ο φορολογούμενος σε κάθε περίπτωση μόνο τις απολαβές που πραγματικά έλαβε. Το υπόλοιπο δε αυτόν θα το δηλώσει για να φορολογηθεί όταν και όποτε αυτές εισπραχθούν. Αυτό θα γίνει με μια βεβαίωση από τον εργοδότη ότι δεν έχουμε λάβει τα χρήματα αυτά? Γιατί πώς ο εργοδότης μέσα από τη διαδικασία που έχει ορίσει το Υπουργείο Οικονομικών είναι υποχρεωμένος
να στείλει βεβαίωση αποδοχών στο σύστημα, στο Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, για τις αποδοχές εκείνες που πραγματικά έχουν καταβληθεί. Ούτως ώστε το σύστημα να ενημερώσει από μόνο του αυτόματα, όπως είπαμε προηγουμένως, τα αντίστοιχα πεδία. Αν διαπιστώσει ο πολίτης, τον οποίο αφορά το εισόδημα, ότι είναι λανθασμένη η βεβαίωση που έχει αποστείλει ο εργοδότης, πρέπει να επικοινωνήσει μαζί του, όπως είπα και προηγουμένως, για να διορθωθεί το πρόβλημα. Ωραία, κύριε Μουζάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα. Συνεχίζουμε τώρα την ενημέρωσή σας. Επανερχόμαστε πάλι στο θέμα με τη δολοφονία που έγινε του σοφρονιστικού υπαλλήλου στις φυλακές Μαλανδρίνου και ύστερα την δολοφονία του Βαρυπινίτη Ηλία Καρέλη. Είπαμε ότι σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι που είναι 15 τον αριθμό αναφέρονται ονομαστικά ένας προς έναν. Υπέβαλαν για πάνω από 2 ώρες τον 42χρονο κρατούμενο συστηματικά και αδιαλείπτο σε βασανιστήρια. Αυτά ακριβώς τα αναφέρει το κατηγορητήριο, προκειμένου να τον τιμωρήσουν για τη δολοφονία του συναδέλφου του Γιώργου Τσιρώνη στις φυλακές Μαλανδρίνου. Οι υπόλογοι υπάλληλοι, 12 φύλακες, ένας αρχιφύλακας, ένας υπαρχιφύλακας και ένας υπάλληλος εξωτερικής φρουράς, όπως αναφέρεται, έριχναν ακόμη και νερό στον αλλοδαπό, προκειμένου τα χτυπήματά τους να είναι πιο έντονα πάνω στο σώμα του. Ενεργώντας όλοι από κοινού, χτυπούσατε τον Ηλία Καρέλη με γροθιές, λακτίσματα και με τη χρήση τμήματος κλινοσκεπάσματος, διαμορφωμένου σε αυτοσχέδιο κοχλιότυπο βούρδουλα, μήκους περίπου 50 εκατοστών, σε διάφορα σημεία του σώματός του, στην πλάτη, στα πόδια, κυρίως στα πέλματα των ποδιών και στις γάμπες, στους γλουτούς, στο στήθος, στην κοιλιακή χώρα και το κεφάλι, ρίχνοντάς του ταυτόχρονα νερό, ώστε τα χτυπήματα να καθίστανται πιο επώδυνα. Οι δε περιγραφόμενες πράξεις βασανισμού τελέστηκαν από τις 3:57 μετά μεσημβρίας μέχρι τις 6:38 μετά μεσημβρίας στο χώρο αναμονής των φυλακών Υγρίτας, γνωστό στην γλώσσα των σοφρονιστικών υπαλλήλων ως ψυγείο, όπου οδηγήθηκε αρχικά ο Αλβανός Βαρυπινίτης μετά την αφήξή του στο κατάστημα κράτησης, μέχρι να ολοκληρωθούν κάποιες τεχνικές εργασίες στο κελίο που επρόκειτο να κρατηθεί. Αποτελέσματα των πράξεων αυτών κατά το κατηγορητήριο ήταν να προκληθούν στον Αλβανό Βαρυπινίτη εκτεταμένες θελαστικές εκχυμωτικές κακώσεις, ορισμένες εκ των οποίων ήταν δηλωτικές του θλόντος μέσου οργάνου, το οποίο αφήνει σπυροειδή ευρήματα επί των μαλακών μορίων του σώματος, καθώς και κάταγμα του σώματος του στέρνου, με την πέριξ αυτού αιμορραγική διήθηση των μαλακών μορίων, το οποίο πιέζει την καρδιά κατά τις αναπνευστικές κινήσεις ή τις κινήσεις του σώματος. Στη συνέχεια, οι φερόμενοι ως δράστες, περί τις 6:38 μετά μεσημβρίας, οδήγησαν τον Ηλία Καρέλη υποβασταζόμενο στο διαμορφωμένο κελί, όπου παρέμεινε μόνος του, βρεγμένος και εμφανέστατα ταλαιπωρημένος, χωρίς να μεριμνήσουν να εξεταστεί από γιατρό. Κατά το κατηγορητήριο, το κάταγμα του στέρνου σε συνδυασμό με τις πράξεις βασανισμού ήταν ικανό να επιφέρει και τελικά επέφερε τον αριθμιογόνο θάνατο του Ηλία Καρέλη λίγες ώρες αργότερα ή τη μεταξύ του χρονικού διαστήματος από 6:38 μετά μεσημβρίας μέχρι 11:04, οπότε και διαπιστώθηκε ότι αυτός δεν ανέπνε και ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΦ που το μετέφερε στο νοσοκομείο Σερών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ήδη για την υπόθεση κλήθηκαν σε απολογία 8 σοφρονιστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία προκειμένου να λογοθετήσουν την ερχόμενη Τρίτη στην ανακρίτρια Σερών. Οι υπάλληλοι, 7 από τους 15 που αναφέρονται στο κατηγορητήριο, αναμένεται σύμφωνα με πηγές της Εισαγγελίας Σερών να λάβουν τα επόμενα 24 ώρα κλήσεις, προκειμένου και αυτοί με τη σειρά τους να απολογηθούν στην ίδια ανακρίτρια. Στον κατάλογο των ανωτέρων σοφρονιστικών υπαλλήλων δεν περιλαμβάνεται ο διευθυντής των φυλακών Υγρίτας, ο οποίος αντιμετωπίζει το πλημέλημα της υπόθαλψης εγκληματία. Υπενθυμίζεται ότι η δικογραφία για το θάνατο του Βαρυπινίτη Ηλία Καρέλη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο κελί του αποκρατήτο στις φυλακές της Νιγρίτας, βρισκόταν από την Τετάρτη στα χέρια της ανακρίτριας Σερών. Η δικογραφία διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία Άμφισσας στην Εισαγγελία Σερών, όπου την παρέλαβε αρχικά ο Εισαγγελέας Πλημελιωδικών Φίλιππος Παπαδόπουλος. Η απόφαση να διαβιβαστεί η δικογραφία στις ΣΕΡΕΣ ελήφθη από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Άμφισσας, το οποίο έκρινε με βάση τα συμπεράσματα του εκεί εισαγγελέα ότι το βασικό αδίκημα του διακεκριμένου βασανισμού κρατουμένου με συνέπεια τον θάνατο τελέστηκε στις ΣΕΡΕΣ.
Αυτές ήταν μέχρι αυτή την ώρα οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά το θάνατο του Βαρυπινή Τηλία Καρέλη. Να σας μεταφέρω όμως τώρα στα Τρίκαλα και μία υπόθεση επίθεσης με αυτοσχέδιο μαχαίρι από κρατούμενο σε σοφρονιστικό υπάλληλο. Αυτό πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, αλλά έγινε γνωστό μόλις σήμερα. Ο κρατούμενος ήταν ρουμανικής υπηκότητας και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει λόγος για τα αίτια αυτού του συμβάντος. Ωστόσο, κάτι τέτοιες ιστορίες και η συνέχειά τους δείχνει το μεγάλο και μη σας πω τεράστιο πρόβλημα που επικρατεί στις ελληνικές φυλακές. Αλλάζουμε κλίμα. Παγκόσμια μέρα της υγείας σήμερα και μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα μας νοσεί. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, επισκέφτηκε την Δράμα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και πριν φτάσει στον προορισμό του έκανε μία στάση στο παλιό νοσοκομείο της Καβάλας ώστε να δει το κτίριο και να εκτιμήσει την κατάσταση σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς που εκκρεμεί εδώ και 3 χρόνια. Παρόντες για να τον υποδεχτούν ήταν οι 3 βουλευτές Καβάλας, Παναγιωτόπουλος, Πασχαλίδης και Κλητσιώτης, ο Δήμαρχος Κωστής Σιμιτσής με τους αντιδημάρχους Μουριάδη και Μιχαλάκη, ο διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Τρασίβουλος Βεντούρης, ο διοικητής του νοσοκομείου Καβάλας Χρήστος Κοπατσάρης, καθώς και οι γιατροί Κροκίδης και Τσανάκα. Στις δηλώσεις τους ο Δήμαρχος και ο Υπουργός συμφώνησαν να καθίσουν άμεσα στο τραπέζι του διαλόγου για να βρεθεί μία λύση με τον κύριο Γεωργιάδη, να δηλώνει ότι πρέπει να αποφευχθεί η χρονοβόρα διαδικασία της προσφυγής στα δικαστήρια όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς του νοσοκομείου. Ωστόσο, κάνανε παράπονα οι ίδιοι, αλλά και οι γιατροί του νοσοκομείου, όχι μόνο για το συγκεκριμένο νοσοκομείο, αλλά και για τις ελλείψεις που παρουσιάζει το παιδί. Και στη συνέχεια ο κύριος Γεωργιάδης, για να κατευνάσει τα πνεύματα, υποσχέθηκε 900 θέσεις εργασίας στο παιδί, πολλές από τις οποίες θα καλύψουν τις ανάγκες του παλιού νοσοκομείου Καβάλας. Πάμε να δούμε όμως τι δήλωσε ο ίδιος στην κάμερα του Ένα Channel. Πρέπει να πούμε και δύο λόγια ότι η Καβάλα, όπως το δηλώσατε πρόσφατα στη Νέα Εγνατία που είχατε μια τηλεφωνική στον Ράδιο Αλφα, ένα κομβικό νοσοκομείο ανάμεσα στην Αλεξανδρούπολη και στη Θεσσαλονίκη, θέλει ενίσχυση. Και ο κύριος Κοπατσάρης και ο κύριος Βεντούρης σας λένε τα αιτήματά μας, αλλά το ιατρικό σώμα, εκπροσωπώντας και τους ιδιώτες, πρέπει να ενισχυθεί και με γιατρούς μόνιμους και επικουρικούς τάχιστα σε κάποια τμήματα ιδιαίτερα, όπως το ουρολογικό, νευροχειρουργικό, αλλά και το καινούργιο δημιούργημα το παιδί. Εμείς είχαμε κάποιες ενστάσεις, αλλά στην Καβάλα μόνο 9 γιατροί εντάχθηκαν, άρα χρειάζεται να προκηρυχθούν τάχιστα θέσεις επικουρικών γιατρών και μεγάλος αριθμός. Γιατί αν προκηρυχθούν κάποιες εκατοντάδες, θα αντιστοιχούν σε κάθε μονάδα ελάχιστοι γιατροί, άρα δεν θα κάνουμε τίποτα. Άρα χρειάζεται και το νοσοκομείο ενίσχυση για να μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει αυτά που προσφέρει, όχι μόνο στον καβαλιώτικο λαό, αλλά και στη Δράμα και στη Ξάνθη, γιατί έχουμε τμήματα τα οποία είναι περιφερειακά. Το ογκολογικό καλύπτει 3 νομούς και κάποιο μέρος των Σερών. Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη. Οι πνευμολογικές κλινικές το ίδιο, και Δράμα και Ξάνθη. Το ρευματολογικό μας που ακόμα έχει μείνει με ένα γιατρό και καλό είναι να φροντίσουμε να το ενισχύσουμε, να γίνει τμήμα 25 χρόνια προσφοράς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Πρέπει εξυπηρετεί και τους γύρω νομούς και αυτό συνεχίζεται και σε άλλες ειδικότητες. Η νευροχειρουργική έχει ασθενείς ακόμη και από το Βόρειο Εύρο. Η Αλεξανδρούπολη εφημερεύει μόνο με 2 γιατρούς όλο το μήνα και δεν καλύπτει όλο το πρόγραμμα εφημεριών. Άρα από το Δημότυχο και την Οριστιάδα κάποιοι έρχονται εδώ και εξυπηρετούνται από τους συναδέλφους μου, οι οποίοι, να το πω αυτό, βάζουν τον εαυτό τους ακόμη και σε μέρες που δεν εφημερεύουν και έρχονται, όπως πρόσφατα σε ημέρα που εφημερεύεις. Άρα το νοσοκομείο, έρχονται οι κύριοι βουλευτές αλλά και ο κύριος διοικητής του νοσοκομείου, σας λένε τα αιτήματά μας και ο κύριος Βεντούρης, αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχετε και μια άποψη του Ιατρικού Συλλόγου της Καβάλας εκφρασμένη. Είχαμε μιλήσει βέβαια και τον περασμένο Σεπτέμβριο μετά το ατυχές γεγονός που είχε συμβεί και είχαμε τηλεφωνικά σε άνθρωπο μας. Λοιπόν, να πω λίγο το εξής. Καταρχάς, δεν υπάρχει καμία εμβολή. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν θα μπορούσε να λειτουργεί αν οι γιατροί δεν υπερέβαλαν εαυτόν. Είμαι ο τελευταίος που θα μπορούσα να αγνοήσω αυτή την πραγματικότητα και θέλω να ευχαριστήσω το Ιατρικό Σώμα γι' αυτό.
υπό συνθήκες ελλείψης προσωπικού, με χαμηλούς μισθούς. Δουλεύουν πολλές ώρες και πολλές φορές λαμβάνουμε τα χρήματα των επιμεριών τους με μεγάλη καθυστέρηση. Τώρα, το νοσοκομείο της Καβάλας είναι ένα νοσοκομείο που είναι για μας πρώτης ταχύτητας νοσοκομείο. Είναι γνωστό αυτό. Προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά όσο μπορούμε περισσότερο. Στις προσλήψεις μονίμου προσωπικού που το έχουμε ξεκινήσει θα πάρει τη μερίδα του Λέοντος τόσο ή άλλως περιοχής. Γιατί ασφαλώς είναι το νοσοκομείο, όπως σωστά είπατε, το οποίο σε έναν άξονα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Αλεξανδροπόλεως παίζει τον ενδιάμεσο κομβικό ρόλο. Θα μου επιτρέψετε να πω για το παιδί ότι έχει παρατηρηθεί το εξής. Στα μεν μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα-Θεσσαλονίκη οι περισσότεροι γιατί παρέμειναν στο παιδί και οι λιγότεροι αυτοί που έφυγαν, στην επαρχία γίνει ακριβώς το ανάποδο. Ναι. Έτσι λοιπόν η προκήρυξη των 900 επικουρικών γιατρών που ήδη νεκρίσαν από το Γενικό Λεξίδιο του Κράτους αναφέρονται κυρίως σε γιατρούς στην επαρχία. Αλλά έχουμε και ένα δεύτερο εναλλακτικό σχέδιο. Εάν δεν καλυφθούν οι θέσεις με τους επικουρικούς, δεν θα το ανακοινώσω τώρα, αλλά έχουμε ένα δεύτερο σχέδιο αμέσως εφαρμογής. Υπάρχουν και πολλές ειδικότητες. Έχουμε ένα δεύτερο σχέδιο, ώστε μόλις τελειώσει η προκήρυξη μέσα στο μήνα αυτών των επικουρικών. Από την Καβάλα να φέρουμε την αναδιοίκηση. Θα την πάρουν και τα μεγάλα κανάλια. Πρώτα να κάνουμε τους επικουρικούς και μετά. Πρώτα, γιατί άμα πούμε πρώτα το εναλλακτικό, γίνεται όλα με τη σειρά. Λοιπόν, να πω ότι έχουν προκηρυχθεί 900 θέσεις των επικουρικών και βεβαίως είναι και πάρα πολλές εδώ στην Καβάλα, γιατί όντως εδώ ήρθαν λιγότεροι γιατί όπως αναμέναμε. Πάντως το παιδί έχει ξεκινήσει να λειτουργεί στα πρώτα βήματα από τα προβλήματα που έχει πάρει κάτι καινούριο, αλλά ήδη συνταγογράφηση έχει ξεκινήσει. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ και το παιδί τώρα τελευταία. Ήδη συνταγογράφηση έχει ξεκινήσει και είμαστε από τους εντός χρονοδιαγράμματος. Δεν περιμένουμε και θαύματα στο πρώτο 24ωρο. Πάντως οι φαρμακοποιοί συνεχίζουν να έχουν παράπονα για το ζήτημα της πώλησης φαρμάκων μέσα από το σούπερ μάρκετ. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να αντιδικώ με τους φαρμακοποιούς. Σέβομαι ότι έχουν οικογενειακές επιχειρήσεις. Όμως η ιδέα ότι μπορούμε αυτή την εποχή να μην αλλάξουμε τίποτα σε έναν κλάδο, με συγχωρείτε, αλλά είναι παντελώς αναδιαφική. Η κυβέρνηση έκανε μια σκληρή διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Όλα τα μείζωνα αιτήματα των φαρμακοποιών ικανοποιήθηκαν. Τώρα κάποια πράγματα τα άλλαξαν. Όμως η αγορά του φαρμακείου έπρεπε και αυτή να ακολουθήσει την οδότητα των υπολείπων κλάδων, να μπει σε μία είδους κίνηση. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό κάποιος τους στεναχωρεί, θα δουν όμως ότι τελικά όλα είναι για καλό. Και γιατί το κάνουμε αυτό, κύριε Γεωργιάδη, όπως θα έλεγε και ο ίδιος, άλλωστε φαίνεται σε κάποιο τηλεοπτικό παράθυρο. Αλλάζουμε όμως νοσοκομείο, πηγαίνουμε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Την ανάγκη άμεσης αξιοποίησης του χώρου του παλαιού νοσοκομείου επί της οδού Δήμητρας εκφράζει η πλειοψηφία των πολιτών της Αλεξανδρούπολης, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι από τη στέγαση δημόσιων υπηρεσιών σε μισθωμένους ιδιωτικούς χώρους. Την ίδια στιγμή οι γνώμες διήστανται αναφορικά με το ισοζύγιο στο κόστος ανακατασκευής ή ανέγερσης ενός νέου κτηρίου στον ίδιο χώρο. Βέβαια, το ζήτημα βρίσκεται εδώ και χρόνια στο τραπέζι των συζητήσεων, όπου κυριαρχεί η πρόταση να δημιουργηθεί ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου για πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα. Ωστόσο, οι εικόνες που θα δείτε στα πλάνα σας δεν φαίνεται να είναι από ένα νοσοκομείο, αλλά δείχνουν κάτι πολύ χειρότερο. Είναι κάποιες άθλιες εικόνες, άθλιοι χώροι, που δυστυχώς εκεί βρίσκεται ένα νοσοκομείο της χώρας μας. Ας δούμε το σχετικό ρεπορτάζ από την τηλεόραση της Τράκης. Με σχεδόν συντριπτική πλειοψηφία, οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης συμφωνούν ότι η τωρινή εικόνα και κατάσταση του παλαιού νοσοκομείου επί της οδού Δήμητρας δεν αρμόζει σε μια πολιτισμένη και σύγχρονη χώρα. Οι περισσότεροι εκ των ερωτηθέντων δηλώνουν πως δεν θα έπρεπε να είχε παρατηθεί στο έλεος του πανδαμάτορα χρόνου και πως θα έπρεπε να αξιοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια, στεγάζοντας δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό με τα μεγάλα ενίκια που πληρώνονται σε ιδιώτες. Καταρχήν εκείνο και είναι ανεκμετάλλευτο τόσα χρόνια. Νοικιάζουν δεξιά και αριστερά άλλα κτίρια και εκείνα τα κτίρια που έχουν για να γδέρνουν τον κόσμο πιο πολύ, για να τα παίρνουν οι ίδιοι και τα τρώνε όλα. Ούτε δημάρχοι, ούτε αντιδημάρχοι, ούτε τίποτα. Κοινός άμεσα αξιοποίησή του, έτσι. Όλοι, μπράβο, όλοι είναι φαγάδες για την πάρτι τους, τρέχουν όλοι. Η αστυνομία να φύγει από εδώ, που δεν μπορεί να παρκάρει κανένας άλλος και να πάει εκεί. Αδικά στέκεται εκείνο το μέρος, γιατί. Κοινώς η άμεση αξιοποίησή του με κάθε τρόπο. Βεβαίως. Ολόκληρο κτίριο στέκεται έτσι και ορισμένοι εκμεταλλεύονται. Πάνε και ξυλώνουν πόρτες, παράθυρα, τα πάντα. Ποιος θα κυνηγήσει ποιον. Δεν έχω πολλές αυτές δηλαδή να καταδαφιστεί τώρα αναλόγως τι κτίριο είναι. Παλιό δεν είναι, αλλά σε τι κατάσταση βρίσκεται, ξέρω εγώ. Αλλιώς είναι ωραίο το κτίριο, δεν είναι. Όχι, να μην γίνει καινούριο. Της άποψης του παλιού
να γίνει όπως είναι, όπως ήτανε. Να μεταφερθούν εκεί δηλαδή υπηρεσίες που νοικιάζουν, please up system. Εγώ επειδή είμαι ζωγράφος, θα ήθελα να είχε καλλιτεχνικού επίπεδου κατάσταση. Ας γίνει κάποιο κυβερνείο, κάποιος χώρος να πάει η νομαρχία, να πάνε κάποιες υπηρεσίες του Δήμου εκεί, της νομαρχίας κλπ. Να μην είναι έτσι εγκαταλειμμένο και τελείως ερείπιο. Η άμεση αξιοποίησή του δηλαδή, έτσι. Ακριβώς. Δεν ξέρω κατά πόσο άμεση μπορεί να είναι, αλλά πρέπει να μπει στη διαδικασία του να γίνει κάτι. Πρέπει να επισκευαστεί. Είναι εγκληματική πράξη αυτά τα πράγματα, ρε φίλε. Έτσι έπρεπε να ρημάξει αυτό το κτίριο. Πρέπει να ντρεπόμαστε όλοι μας. Και εμείς μαζί και αυτοί μαζί. Έτσι έπρεπε να γίνει αυτή η δουλειά. Έπρεπε αυτό να πάνε όλες οι υπηρεσίες. Πληρώνουν νίκη του κόσμου τα λεφτά. Πρέπει, παιδιά, κάπου πρέπει να πατήσουμε στα πόδια μας. Μη στέμει για το χάλι μας. Πρέπει να αξιοποιηθεί άμεσα. Σίγουρα, δηλαδή. Σίγουρα, δεν το συζητάω. Και οτιδήποτε να γίνει. Όλες οι υπηρεσίες αυτές που πληρώνουν το κόλλουν τα νύχια του κάθε Καραγκιόζη Ραμπατζή. Δεν τρεπόμαστε λίγο. Πιθανόν καλύτερα είναι να γίνει ένα διοικητήριο εκεί πέρα. Να μην πληρώνω τόσα λεφτά η νίκια σε ιδιωτικό. Είναι ο χώρος μεγάλος. Έχει τα κτίρια, έχει αυτά που μπορούν να βολευτούν όλοι πάλι εκεί πέρα μέσα. Θεωρείτε ότι δηλαδή είμαστε στην κατεύθυνση της άμεσης αξιοποίησης του. Πρέπει να αξιοποιηθεί άμεσα. Πρέπει, οπωσδήποτε. Πρέπει να γίνει μια ανακαίνιση, να γίνει. Και μετά όλες οι υπηρεσίες σιγά σιγά να προσαρμοστούν εκεί πέρα. Για αυτό το μείζον θέμα κατέθεσε προλίγων μηνών ερώτηση ο βουλευτής ΕΒΡΟ των Ανεξάρτητων Ελλήνων Μαρίνος Ζουνίδης, χωρίς να λάβει βέβαια ακόμη καμία απάντηση, με τον ίδιο να εμένει στην αρχική του τοποθέτηση πως το κεντρικό κτίριο του συγκροτήματος κρίνει πως είναι πιο συμφέρουσα η κατεδάφισή του από την όποια ανακαίνιση στους χώρους του. Στην αντίπερα όχθη, το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου έχει εδώ και πολλά χρόνια δηλώσει τη θέση του πως αυτό μπορεί να αποτελέσει την ιδανική στέγη για ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου για πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα. Η ανακαίνιση θα κοστίσει πολύ περισσότερα χρήματα, γι' αυτό είμαι πεπισμένος, και δεν θα ανταποκρίνεται για τις ανάγκες τυχόν κάποιου κτηρίου που θα το χρησιμοποιήσουν. Π.χ. δεν μπορεί να πάει η αστυνομία. Το κτίριο που θα χρειαστεί να κατασκευάσει χρειάζεται κάποιες προδιαγραφές που να εξυπηρετούν τις ανάγκες της ελληνικής αστυνομίας. Δεν μπορεί, το κτίριο αυτό είχε γίνει για νοσοκομείο. Εάν πάει η περιφέρεια ή οι υπηρεσίες της περιφέρειας, χρειάζονται ειδικό σχέδιο για να είναι λειτουργικό. Αυτό δεν ενδείκνυται. Η θέση του Σωματείου είναι διαχρονική και νομίζω ήταν μια πρόταση την οποία την είχαμε καταθέσει από την πρώτη στιγμή πριν ακόμη ξεκινήσουμε τη μετεγκατάσταση στο νέο νοσοκομείο, γιατί βλέπαμε ένα χώρο ο οποίος πραγματικά είχε τις δυνατότητες και έχει τις δυνατότητες κατά τη γνώμη μας να μπορέσει να φιλοξενήσει και πάλι ασθενείς. Να φιλοξενήσει ασθενείς που να έχουν να κάνουν με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ήδη χρειάζεται η πόλη μας, είναι μια πόλη με 80.000 κατοίκους και δεν έχουμε ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου που βλέπουμε σήμερα αυτό το προβληματικό παιδί και να χρειάζεται ένα χώρο ούτως ώστε να μπορεί να κάνει όλη αυτή την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, έτσι που τουλάχιστον την ονειρευόμαστε εμείς οι εργαζόμενοι για τους πολίτες της πόλης μας. Ο κύριος Ζουνίδης σημειώνει πως ο χώρος αυτός θα μπορούσε να δοθεί ως χώρος αθλοπεδιών και πρασίνου για τους μικρούς δημότες και τις οικογένειές τους εντός του αστικού ιστού της πόλης, ενώ στον αντίποδα το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου υπογραμμίζει πως δεν είναι υπέρ της κατεδάφισής του, προσθέτοντας όμως πως δεν πρέπει να χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος για την εκμετάλλευσή του και να βρεθεί η πολυπόθητη πολιτική βούληση για να τρέξουν οι όποιες διαδικασίες. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κατεδαφιστεί. Μιλάω για το μπροστινό μεγάλο κτίριο, τα άλλα τα πίσω όπου στεγάζεται η δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κάποιες άλλες υπηρεσίες να διατηρηθούν. Μιλάμε για το μπροστινό μεγάλο κτίριο, το οποίο θα γίνει ένας χώρος όπου θα μπορούν να πηγαίνουν οι οικογένειες τα παιδιά τους, να μπορούν τα παιδάκια να βγουν και να παίξουν και επομένως δεν είναι αρνητικό. Οι προτάσεις μας υπήρχαν και υπάρχουν. Αρκεί να υπάρχουν και αυτιά τα οποία πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν αυτή την πόλη. Δυστυχώς όμως βλέπουμε εδώ και 11 χρόνια έχει ερυπωθεί εκείνο το νοσοκομείο, να υπάρχουν πολιτιστικοί σύλλογοι, να κάνουν το φύλακα σε εκείνο το χώρο, σε παρένθεση αυτό, αλλά ούτε και αυτόν τον σκοπό μπορέσαν να τον κάνουν. Και έχουμε δει, λέει, Λασίες, περιουσία του ελληνικού λαού, πραγματικά να σαπίζει και να βρίσκεται ήδη το παλιό νοσοκομείο σε κατάρρευση. Ακούμε δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, φωνές οι οποίες να λένε να κατεδαφιστούν. Δεν είναι ένα κτίριο παλιό. Ο Ευαγγελισμός είναι πιο παλιό κτίριο στην Αθήνα και ακόμη και σήμερα φιλοξενεί ασθενείς. Γι' αυτό λοιπόν οι προτάσεις μας είναι, ας έρθουν να μας ακούσουν.
Μάλιστα, μένουμε στο χώρο της υγείας, αλλά πηγαίνουμε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην παιδιατρική κλινική του Αγίου Νικολάου, της οποίας η λειτουργία βρίσκεται στην κυριολεξία στον αέρα. Και κάτι τέτοιο μπορεί να αποβεί μοιραία για την ζωή των νεογνών, καθώς στη συγκεκριμένη κλινική έχει απομείνει μία γιατρός. Η κλινική κατεβάζει ρολά για 7 ημέρες τον μήνα, καθώς δεν βγαίνουν οι εφημερίες και όσα παιδιά νοσούν από κάποια ασθένεια πρέπει να μεταφερθούν είτε σε κάποιο άλλο νοσοκομείο του νομού Λασιθίου ή του νομού Ηρακλείου και η μεταφορά μπορεί να αποβεί μοιραία για την ίδια του στη ζωή. Θα δούμε τώρα το σχετικό ρεπορτάζ από την τηλεόραση της Κρήτης και επιστρέφουμε. Στο σημείο 0, λόγω έλλειψης γιατρών, έχει φτάσει η κατάσταση στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, όπως δηλώνει μία και μοναδική παιδίατρος που έχει απομείνει. Επειδή μιλάμε για μικρούς ασθενείς που έχω ιδιαίτερη ευαισθησία, είναι κρίμα να κινδυνεύουν και να ταλαιπωρούνται. Η έλλειψη γιατρών έχει ως αποτέλεσμα η κλινική να μην μπορεί να εφημερεύει κανονικά και να κινδυνεύουν μικρά παιδιά ή ακόμα και νεογνά, όπως συνέβη πρόσφατα όταν ένα βρέφος παρουσίασε δύσπνοια. Δεν υπήρχε παιδίατρος την προηγούμενη μέρα να το δει και το βρήκα σε πολύ κακή κατάσταση και μέχρι να το σταθεροποιήσω για να το διακομίσω στο Βενιζέλιο χρειάστηκα 2 ώρες. Το νεογνό ήταν οριακό. Άρα το μόνο που μένει είναι ή να αλλάξουν την κατάσταση ή να κάτσουν να περιμένουν να πεθάνουν, ας πούμε, οι άνθρωποι έτσι σαν το στήλο στα μπέλη που λένε στο χωριό μας. Η παιδιατρική κλινική του Αγίου Νικολάου κατεβάζει ρολά για 7 μέρες κάθε μήνα, καθώς οι εφημερίες δεν βγαίνουν, με αποτέλεσμα οι γονείς να ξεσπούν στο λιγοστό νοσηλευτικό προσωπικό που τους παραπέμπει σε άλλα νοσοκομεία. Έχει τελειώσει η εφημερία η πρωινή, δεν εφημερίζει, πρέπει να πάτε η Ιεράπτρα. Και ποια είσαι εσύ, μου λέει, που θα με στείλει σε μένα στην Ιεράπτρα. Θα μας δει κάποιος, σας το λέω. Σημειώνεται ότι από τους 4 παιδίατρους που εργάζονταν στην παιδιατρική του Αγίου Νικολάου έμεινε εδώ και έναν χρόνο μόνο μία, καθώς ο ένας συνταξιοδοτήθηκε, ο δεύτερος πήρε απόσπαση και ο τρίτος μετακινήθηκε σε άλλο νοσοκομείο. Από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο η μοναδική παιδίατρος αντιμετώπισε συνολικά 2.000 τακτικά και έκτακτα περιστατικά. Γιατί δεν είναι αν αντέχω, είναι αν μπορώ να λειτουργήσω και με ασφάλεια σαν γιατρός. Δεν μπορούμε να καλύψουμε όλο τον μήνα με το προσωπικό που έχουμε, οπότε παιδιά που νοσηλεύονται εδώ κάποιες μέρες και μιλάμε πολλές φορές για μωρά παιδάκια, δηλαδή κάποιων ημερών. Για την πρόσληψη επικουρικού γιατρού στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου επανήλθα με νέο αίτημά μου στις 7 Μαρτίου. Σήμερα επικοινώνησα με τη Διευθύντρια Προσωπικού του Υπουργείου Υγείας, η οποία με πληροφόρησε ότι εγκρίθηκε επικουρικός γιατρός, οπότε είναι θέμα χρόνου η τοποθέτησή του. Μάλιστα, πηγαίνουμε τώρα στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς. Τον τελευταίο καιρό έχουμε δει πολλές κινητοποιήσεις των εργαζομένων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων να λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα. Τέλος, λοιπόν, στη σταδιακή υποβάθμιση του νοσοκομείου Λιβαδιάς προσπαθούν να βάλουν οι εργαζόμενοι μέσα από το νέο κύκλο κινητοποιήσεων και παρεμβάσεων που προαναγγέλουν. Να σας πω ότι την Τετάρτη οι νοσοκομειακοί γιατροί έχουν προκηρύξει 24-ωρη απεργία. Η πρώτη τους κινητοποίηση αφορούσε στην απόφαση διαθεσιμότητας των οδηγών των ασθενοφόρων, εκφράζοντας φόβους ακόμη και για απολύσεις, ενώ παράλληλα ανησυχούν για τα περιστατικά που ενδεχομένως θα σημειωθούν το διάστημα αυτό της διαθεσιμότητας. Περισσότερες πληροφορίες για τους φόβους των εργαζομένων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων θα δείτε τώρα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί από το ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας. Νέο κύκλο κινητοποιήσεων προαναγγέλουν οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς με αφορμή στην απόφαση για τη διαθεσιμότητα των οδηγών των ασθενοφόρων. Οι εργαζόμενοι μιλούν για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού σε όλους τους τομείς του νοσηλευτικού ιδρύματος και ανοίγουν νέο κύκλο επαφών με φορείς του νομού και του Υπουργείου προκειμένου να ανακόψουν την περαιτέρω υποβάθμιση. Είναι η αρχή μας για μια συνεχόμενη διαμαρτυρία όσον αφορά όλες τις ελλείψεις του νοσοκομείου Λιβαδιάς. Έλλειψη παθολογική κλινική, ιατρικού προσωπικού, νοσηλευτικού προσωπικού, παραϊατρικού, διοικητικού προσωπικού. Σήμερα ξεκινάμε ουσιαστικά μια πορεία η οποία και με συνομιλία με τους φορείς της πόλης μας αλλά και σε συνομιλία με τους ανθρώπους του Υπουργείου να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Μια λύση που θα δώσει βοήθεια στον βιωτό πολίτη, στον πολίτη Λιβαδιάς. Εκφράζουν φόβους μήπως πίσω από τη διαθεσιμότητα κρύβονται απολύσεις και κυρίως τι θα γίνει στα νοσοκομεία όλης της χώρας την περίοδο της διαθεσιμότητας. Οι οδηγοί είναι 6. Αυτοί από τις 8-9 του μήνα βγαίνουν σε διαθεσιμότητα. Η πρόβλεψη του Υπουργείου που εμείς λιγάκι την αφισβητούμε και υπάρχει και εκεί ανασφάλεια ουσιαστικά αυτό είναι όλο το πρόβλημα. Θα μετακινηθούν στο ΕΚΑΒ. Η ανασφάλεια όμως είναι ότι
δεν το νομιμοποιεί κανένας και δεν υπάρχει κανένα εχέγγυο και καμία εγγύηση ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε στο ΕΚΑΒ. Για το διάστημα αυτό που κι εμείς εκείνη είναι η αγωνία μας, τι θα γίνει με τα περιστατικά που είτε διακομίζονται προς Αθήνα, είτε διακομίζονται προς εξωτερικούς ιατρούς για εξετάσεις παρακλινικές, είτε πηγαίνουν στα σπίτια τους σαν εξιτήρια, δηλαδή ορθοπαιδικά περιστατικά βαριά χειρουργημένα που πρέπει να πάνε με ασθενοφόρο στο σπίτι τους, δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε. Η απάντηση και από τη διοίκηση αλλά και από άνθρωπο του Υπουργείου που μιλήσαμε, δεν γνωρίζουν αυτή τη στιγμή το σχέδιο που θα υπάρξει την επόμενη μέρα. Δηλαδή στις 10 του μηνός τι κάνουμε. Η αγωνία μας είναι αυτή. Πρώτον. Δεύτερον, μιλάμε για ανθρώπους που είναι 30 χρόνια υπηρεσία. Οδηγούς οι οποίοι έχουν προσφέρει τα πάρα πολλά στο σύστημα υγείας, εξυπηρετούν το πιστεύουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εξυπηρετούν όλη την περιφέρεια Λιβαδιάς και αυτοί οι άνθρωποι από τις 9 του μήνα δεν θα είναι στο νοσοκομείο. Το ΕΚΑΒ αυτή τη στιγμή έχει μόνο ένα αυτοκίνητο ή δύο το πολύ κάθε μέρα. Οδηγούσε αυτό? Τα πληρώματα είναι για ένα αυτοκίνητο ή για δύο, δεν φτάνουν για παραπάνω. Δηλαδή τα πληρώματα, έτσι ακριβώς, το ΕΚΑΒ δεν έχει αυτή τη στιγμή τη στελέχωση που θα έπρεπε ώστε να καλύψει έστω αυτό το διάστημα που δεν θα έχουν τους οδηγούς τους δικούς μας, δεν ξέρουμε τι θα γίνει βέβαια, αλλά δεν έχουν και την υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό να στελεχώσουν την υπηρεσία τους έτσι όπως θα πρέπει. Αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του Προέδρου των Εργαζομένων του Νοσοκομείου της Λιβαδιάς ότι τα δύο νοσοκομεία της Βιωτίας δουλεύουν στην κόψη του Ξηραφιού ως δύο μεγάλα κέντρα υγείας. Αυτή τη στιγμή πιστεύω και τα δύο νοσοκομεία του νομού μας δουλεύουν ως κέντρα υγείας, ως μεγάλα κέντρα υγείας. Από τη στιγμή που δεν καλύπτονται εφημερίες όλο το μήνα στον παθολογικό τομέα, από τη στιγμή που δεν καλύπτουν όλο το μήνα εφημερίες σε παιδιατρικό τομέα, σε χειρουργικούς τομείς όπως η ορθοπαιδική και με πρώτο και κύριο και πρώτη έλλειψη που είχαμε στους αναισθησιολόγους, μια ειδικότητα αιχμής, σημαίνει ότι το νοσοκομείο της Λιβαδιάς δεν είναι έτοιμο ανά πάσα στιγμή να καλύψει το οποιοδήποτε περιστατικό. Και αυτό ενέχει κινδύνους. Είναι επικίνδυνο, όπως και να το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή και τα δύο νοσοκομεία δουλεύουν στην κόψη του Ξηραφιού. Συνεχίζουμε στον απεργιακό κλειό. Είπαμε την Τετάρτη 9 Απριλίου απεργούν οι νοσοκομειακοί γιατροί. Επίσης, συμμετέχει στην γενική απεργία της ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔΗ. Η ΑΔΔΗ διαμαρτύρεται για τα νέα καταστροφικά μέτρα περιορισμού του δημόσιου τομέα, τις απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων και στην κατεδάφιση των τελευταίων εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Παράλληλα, τη συμμετοχή του στην απεργιακή κινητοποίηση της 9ης Απριλίου ανακοίνωσε το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο της Αθήνας, τα μέλη του οποίου θα συμμετάσχουν και στο συλλαλητήριο που θα διεξαχθεί στις 11 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Οπότε αναμένεται και οι γύρω δρόμοι να είναι κλειστοί, γι' αυτό προσοχή στις μετακινήσεις σας στο κέντρο την Τετάρτη το πρωί. Πάμε εμείς να δούμε τώρα το σχετικό ρεπορτάζ και επιστρέφουμε πολλά περισσότερα θέματα. Διακήρυξη ΓΕΣΕ για την Τετάρτη 9 Απριλίου, στην οποία συμμετέχει και η ΑΔΔΗ μετά την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η ΑΔΔΗ διαμαρτύρεται για τις απολύσεις αλλά και την κατεδάφιση των τελευταίων εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Συμμετέχουμε την Τετάρτη στη Γενική Απεργία ΓΕΣΕ-ΑΔΔΗ, με αντικείμενο βέβαια την αντίθεσή μας στις κυβερνητικές πολιτικές, οι οποίες είναι καθαρά αντιλαϊκές. Συμμετέχουμε λοιπόν και στηρίζουμε αυτή την απεργία, γιατί και με την ψήφιση του τελευταίου πολυνομοσχεδίου που έγινε πολυνόμος, θεωρούμε ότι έχει επιπτώσεις άμεσες, η ψήφιση έγινε μάλιστα με διαδικασίες fast track, κατεπήγοντος, θεωρούμε λοιπόν ότι έχει άμεσες επιπτώσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στο ασφαλιστικό σύστημα και βέβαια δεν αφήνει ανυπηρέαστο κανένα κλάδο εργαζομένων. Να αναφέρω συγκεκριμένα ότι έχει επιπτώσεις, παράδειγμα, στους δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί με την προσχηματική αξιολόγηση, στην ουσία θα οδηγήσει στη διαθεσιμότητα και στις απολύσεις έναν μεγάλο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων, ο οποίος προσδιορίζεται για το 2014 γύρω στους 11.500. Και αυτοί θα έρθουν να προσθεθούν στους ήδη απολυμένους, καταληκτική ημερομηνία ήταν 22 Μάρτη, και αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι περιμένουν τώρα τη διαπιστωτική πράξη απόλυσής τους. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να αναφέρω είναι το γεγονός ότι με τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών, στην ουσία καταρακώνονται και αποδυναμώνονται τα ασφαλιστικά ταμεία,
με αποτέλεσμα να έχουμε άμεσες επιπτώσεις στις συντάξεις οι οποίες θα μειωθούν. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα και αφού ξεπεράσουμε το κυβερνητικό σοου περί διανομής του υποτιθέμενου πλεονάσματος μέσα από τα ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης, θεωρώ ότι δεν έχουμε άλλο περιθώριο, θα πρέπει να αντιδράσουμε. Η κοινωνία πλέον δεν τους πιστεύει και θα πρέπει να αντιδράσουμε δυναμικά με ποικιλόμορφους τρόπους. Ο πρόεδρος του νομαρχικού τμήματος της Δήμου Τηλοκρανίας, Θανάσης Γαλετάς, καλεί όλους τους εργαζόμενους στη συγκέντρωση που θα γίνει την Τετάρτη στις 11 το πρωί στο Συντριβάνι. Την Τετάρτη λοιπόν, 9 Απρίλη, καλούμε τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και όλους τους συμπολίτες μας να βοηθήσουν έτσι ώστε να αντιδράσουμε όλοι μαζί στην πανεργατική συγκέντρωση που έχουμε στο Συντριβάνι ώρα 11 το πρωί. Πιστεύουμε ότι η αντίδραση είναι χρέος κάθε ενός εργαζόμενου, κάθε ενός πολίτη αυτής της χώρας, γιατί δεν πρέπει να μπαίνουμε και στη λογική του μεροκάματο. Με δεδομένο ότι αν δούμε ότι εν δυνάμει πολλοί από τους υπαλλήλους θα βγουν σε διαθεσιμότητα ή και θα απολυθούν, το τίμημα είναι πολύ βαρύτερο. Μένει να δούμε τώρα αν στις 9 Απριλίου οι συγκεντρώσεις θα έχουν μαζικό χαρακτήρα, γιατί τις τελευταίες φορές που η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔ είχαν προβεί σε απεργία έγινε λόγος για πολύ μικρή συμμετοχή. Πηγαίνουμε τώρα σε έναν Δήμο. Στο Δήμο Μακρακόμης έρχονται και οι δημοτικές εκλογές και έχουμε συνηθίσει λίγους μήνες πριν διεξαχθούν οι εκλογές να γίνονται έργα σε διάφορους δήμους. Στο συγκεκριμένο δήμο όμως δεν έγινε κάποιο έργο, αλλά πήγε το ΣΔΟΕ για να κάνει έλεγχο στα οικονομικά. Στην κάμερα του ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας μίλησε και ο δήμαρχος, ο κύριος Τίμιος Πάπα Ευθυμίου, ο οποίος όμως είπε ότι είχε καλέσει το ίδιο το ΣΔΟΕ 8 με 9 μήνες πριν και πήγε τώρα, 1,5 μήνα πριν τις εκλογές. Ας δούμε εκτενέστερα τις δηλώσεις του και τα συμπεράσματα δικά σας. Είχε κουραστεί να ακούει τη μειοψηφία να βλέπει φαντάσματα και να καταγγέλει οικονομικά σκάνδαλα, λέει στον Star FM ο δήμαρχος Μακρακόμης Θήμιος Παπαευθυμίου. Γι' αυτό και κάλεσε πριν 8 με 9 μήνες το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Καταρχήν, όπως λέει, έκανε έλεγχο στα δικά του οικονομικά και τα βρήκε εντάξει. Τώρα ο έλεγχος επεκτάθηκε στην οικονομική διαχείριση και δει στους προμηθευτές, τιμολόγια κλπ. Αναρωτιέται όμως γιατί ήρθαν την παρούσα χρονική στιγμή, 1,5 μήνα πριν τις εκλογές. Ο έλεγχος δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ναι. Έφυγαν οι ελεγχτές, αλλά θα ξαναρθούν. Αρχίσαν και ελέγχουν πλέον τιμολόγια, δηλαδή προμηθευτών. Εκεί τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να βρεθεί. Στην οικονομική διαχείριση δεν έχει βρεθεί κάτι. Κοιτάξτε, το ΣΔΟΕ ήρθε καλεσμένο. Ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση. Τώρα ας μην πούμε σε λεπτομέρειες. Ναι. Εσείς το είχατε καλέσει. Και μάλιστα, να σας πω, εγώ το είχα καλέσει πριν από 8 μήνες, 9, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Ναι. Όταν είχε γίνει μια ανώνυμη καταγγελία, η οποία ελέγχθηκε βέβαια και μέσα απαντήσαμε προς κάθε κατεύθυνση. Και στον εισαγγελέα και στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στον επίτροπο και στο Υπουργείο. Ανώνυμη καταγγελία ναι, για οικονομικά σκάνδαλα. Για διάφορα τέτοια, ναι. Από αντιπάλους σας. Προφανώς. Μάλιστα. Προφανώς. Και εσείς επειδή θέλετε να ξεκαθαρίσετε το τοπίο. Και στη συνέχεια να σας πω, ναι, ζήτησα εγώ έλεγχο. Ο οποίος έλεγχος βέβαια δεν έρθει ποτέ. Βεβαίως έλεγχος σε μένα έγινε, το ξέρω, το γνωρίζω ας πούμε. Σημαίνει όταν λέω ενώ στους λογαριασμούς μου κλπ. Μάλιστα. Ναι. Στη συνέχεια δεν έχει το έλεγχος, αλλά ήρθε τώρα. Ναι. Ανταποκριθήκανε δηλαδή, ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση τώρα, ένα μήνα πριν τις εκλογές. Καταλαβαίνετε, θα μπορούσε και τότε να έχει έρθει, αλλά θα μπορούσε να έχει έρθει και ένα μήνα μετά τις εκλογές. Μάλιστα. Δηλαδή, σκοπός και στόχος δεν ήταν η ουσία του θέματος, αλλά να πάμε κατά κάποιο τρόπο έτσι με έλεγχο και με τέτοια εκλογές. Στην κάλπη. Αλλά αυτό, από ό,τι φαίνεται, δεν αποδίδει. Τι να πω, νομίζω ότι τώρα αυτό δεν πρέπει να φτάνουμε για κανένα λόγο σε τέτοια στα άκρα, ας πούμε, γιατί αυτό είναι άκρο. Ναι. Για κανένα λόγο. Ο δήμαρχος Μακρακόμης λοιπόν ρίχνει τον μπαλάκι των ευθυνών για τον έλεγχο στο αντίπαλο δέος, στους αντιπάλους του, καθώς λέει ότι κάτι τέτοιο λίγο πριν τις εκλογές, όπως είναι αναμενόμενο, επηρεάζουν εν μέρη την κρίση των πολιτών.
Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχάριστες ή δυσάρεστες, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι αυτήν την ώρα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Εσείς μην χάσετε το βράδυ 11 και 4 από την τηλεόραση της Ζούγκλας και το Extra 3 την εκπομπή Κίτρινος Τύπος με τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Από εμένα και τον Ανέστη να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και μια υπέροχη εβδομάδα. Γεια σας.